αλλά η Ανάσταση φωτίζει πλέον το δρόμο για τη χαρμόσυνη έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας. Ναι, πιστεύω ότι τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, όμως δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ, βλέπουμε το τέλος του τούνελ. Θα πάω σαφώς να τη διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι πια ότι είμαστε στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, καθώς με το καλό η πανδημία τελειώνει πια και θα πρέπει με ταχύτητα να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. 59 μεσηχωρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόλις το τελευταίο 24ωρο και σήμερα καταγράφηκε το αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας με 6.700 κρούσματα, ενώ είναι 434 οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.